Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα διαβάσω μια καταγγελία που μας είχε έρθει τελευταία και μας έχουν πάρα πολλές. Λέγομαι Βασίλειος Χατζηδημητριάδης και είμαι 63 χρονών. Πρόσφατα κατέθεσα τα χαρτιά μου για σύνταξη. Το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια δυνατούσα να πληρώσω τις φορές μου, όπως εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, και είχα την ελπίδα ότι θα μπορούσε να εξοφληθεί το υπόλοιπο που υπήρχε με τη σύνταξη. Δυστυχώς όμως, όπως φαίνεται και στο επισυναπτώμενο έγγραφο από τον ΟΑΕ, μου ζητούσαν 5.500 ευρώ μετρητά μέσα σε 2 μήνες, κάτι το οποίο δυνατούσα και δυνατό να καταβάλω. Η προθεσμία των 2 μηνών παρήρθε και μου λένε τώρα ότι όχι μόνο πρέπει να καταβάλω όλο το ποσό και μετά να αρχίσω να παίρνω σύνταξη, αλλά ότι χάνω και όλα τα αναδρομικά. Ξέρω, θα μου πείτε ότι αυτό λέει ο νόμος, αλλά ποιος νόμος αφήνει έναν ηλικιωμένο μετά από 40 χρόνια εργασίας, χωρίς σύνταξη και χωρίς περίθαλψη, μόνο και μόνο επειδή αδυνατεί να πληρώσει τις εισφορές των τελευταίων 3 χρόνων λόγω κρίσης. Και προσθέτω εγώ, στα χρέη που έχει ο εν λόγω κύριος μπρος στον ΑΕ και εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, είναι και το κομμάτι της υγείας. Και δυστυχώς ξέρουμε όλοι ότι ενώ δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν περίθαλψη επειδή όφυλαν τις εισφορές τους, το πρώην ΤΕΒΕ, τον νέο ΑΕ, τους χρεώνει κανονικά και την περίθαλψη την οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν. Και κάνουμε και σας έχουμε κάνει τις εξής ερωτήσεις. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πληρώνουν όλοι ασφαλισμένοι τις ίδιες εισφορές για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΟΠΗ? Διότι υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά με κάποιους άλλους ασφαλισμένους που είναι στο ΙΚΑ. Αλλά για τις ίδιες αιτήσεις παροχές καλούνται οι μεν ελεύθεροι επαγγελματίες να πληρώνουν 365 μέρες ασφάλισης και η δε μισθωτή του ΙΚΑ μόνο 50 ημέρες ασφάλισης. Θα προχωρήσετε σε κάποια ενιαία ρύθμιση όλων των ασφαλισμένων με βάση τις αιτήσεις εισφορές των μισθωτών του ΙΚΑ, προκειμένου με το ελάχιστο κόστος όλοι να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας? Και όχι μόνο οι παράνομοι αλλοδαποί που χωρίς αφημί μπουκάρουν μέσα και περιθάλπτονται απολύτως δωρεάν, και με αυτόν τον τρόπο να μειωθούν οι συνολικές αιτήσεις φορές των ελευθέρων επαγγελματιών? Για ποιο λόγο δεν δεσπίζεται πάυση των πληστηριασμών και ως προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ασφαλισμένων προς οργανισμούς ασφάλισης, όπως ισχύει στις ιδιωτικές διαφορές έως 31/12/2013, καθώς η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε πορεία ύφεσης όπως εδώ και πολλά χρόνια? Και δεύτερον, θα ικανοποιηθεί το αίτημα χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν δεχθεί βάναυσα πλήγματα από την οικονομική κρίση και ζητούν να τροποποιηθεί κείμενη νομοθεσία, ώστε κατά τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών να μην υπολογίζεται το ποσό, απολύτως λογικό, που αναλογεί στην ιατροφαρμακευτική περίγραψη που δεν είχαν, κατά το διάστημα που οι ασφαλισμένοι δεν ήταν ενήμεροι και άρα δεν λάμβαναν παροχές? Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχει το λόγο για 3 λεπτά. 4 ερωτήσεις, προσθέθηκε και μια, 5. Πράγματι το θέμα το οποίο θέτει είναι πάρα πολύ σοβαρό και μπορούσαν να ήταν 10 οι ερωτήσεις. Είναι μία ενότητα, πιστεύω, όλο το ζήτημα. Γιατί οι μικροεπαγγελματίες, κυρίως μαζί με τους εργαζόμενους, έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Οι επιπτώσεις αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές και στην αδυναμία να καταβάλουν εισφορές, με αποτέλεσμα να έχουμε συσσόρευση και για το πριν 31/12 διάστημα, αλλά και μέσα στο 13. Η ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε την Βουλή την Άνοιξη, έδινε τη δυνατότητα για τη ρύθμιση των οφειλών με κάποιες προϋποθέσεις σε 48 δόσεις. Είχε όμως σημαντικά προβλήματα. Και αυτό φάνηκε από την πρώτη αξιολόγηση και από τον αριθμό των επαγγελματιών που ζήτησαν να ενταχθούν. Γι' αυτό, απαντώντας και σε ερώτηση συναδέλφου που τυχαίνει συναδέλφου δικού σας, του κόμματός σας, είπα ότι το αξιολογούμε προκειμένου να βελτιώσουμε αυτή τη ρύθμιση, να την προσαρμόσουμε για να μπορέσουν να ενταχθούν πολύ περισσότεροι. Ρύθμιση σημαίνει δυνατότητα να μπορείς να πληρώσεις και βέβαια την κάλυψη την ιατροφαρμακευτική. Έτσι λοιπόν, αφαιρέθηκε η προϋπόθεση που υπήρχε για την φορολογική ενημερότητα και προβλέφθηκε η ρύθμιση των οφειλών του 13 σε 12 μηνιαίες δόσεις. Και αυτή η ρύθμιση, προσαρμογή που έγινε, θα κριθεί και θα αξιολογηθεί και αυτή. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αυξήθηκε ο αριθμός των επαγγελματιών που είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυξήθηκε ως προς τη συμμετοχή στο σύστημα. Υπήρξε δηλαδή ανταπόκριση, βοήθησε αυτή η προσαρμογή η οποία έγινε. Αν και υπάρχει ταυτόχρονα ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που δεν έχουν προσέγγιση.